αγρότες αγώνας μέχρι σε σκάτων. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, ο Υπουργός Γεωργίας τονίζει ότι δεν μπορούν να δοθούν ούτε για αστείο 260 δισεκατομμύρια που απαιτούνται. Η εφημερίδα ασχολείται επίσης με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσιεύοντας άρθρο του πρώην Υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη, ο οποίος λέει πως το δίλημα για το Μιλτιάδη Εύερτ είναι να φύγει ή να μείνει με νόθες λύσεις. Ενώ σε συνέντευξή του, ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, απευθυνόμενος προς τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνει: «Διασπαστείτε για να σωθείτε». Στον αδέσμευτο υπάρχει ρεπορτάζ για την οικονομία της χώρας, στο οποίο τονίζεται ότι καταφθάνει ομάδα ειδικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τίθεται το ερώτημα αν θα ληφθούν νέα μέτρα την άνοιξη. Στην απογευματινή της Κυριακής τώρα, η εφημερίδα ανάγει τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε μείζον πολιτικό ζήτημα και δικυβερνητικό. «Η βάσο στη θέση του Σιμίτη» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, η οποία επισημαίνει ότι Άκης, Πάγκαλος, Αρσένης, Κακλαμάνης, Πεπονής και άλλα κορυφαία στελέχη θεωρούν πως έφτασε η ώρα για συλλογική ηγεσία. «Φουντώνουν», γράφει η απογευματινή, «τα διέξοδα και φορτώνουν την αποτυχία στον Πρωθυπουργό». «Αλλαγή στην ηγεσία του Πασόκ με προεξάρχουσα τη Βάσο Παπανδρέου», βλέπει και ο Στέφανος Μάνος με συνέντευξή του στην εφημερίδα, ενώ ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης τονίζει πως έχουμε κυβέρνηση άπειρων και αδοκίμαστων. Για τη Νέα Δημοκρατία, η απογευματινή πιστεύει πως ο πρώτος στόχος του Μιλτιάδη Εύερτ πρέπει να είναι η δυναμική αντιπολίτευση. Περνάμε στην Αυγή που έχει τίτλο «Απέτυχε το σχέδιο Αφιψηλού, η αδιαλαξία γέμισε μπλόκα τη χώρα, μόνη διέξοδος ο διάλογος». Η εφημερίδα προβάλλει τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου ότι τα προβλήματα των αγροτών θα πρέπει να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο. Συνέντευξη στην Αυγή δίνει ο πρόεδρος του Sinn Féin, του πολιτικού βραχίωνα του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού, του γνωστού IRA, ο οποίος τονίζει ότι οι Βρετανοί απέτυχαν να περιθωριοποιήσουν τον Ιρλανδικό λαό. Και από την Αυγή στην Αυριανή, τίτλος της εφημερίδας, «Στα οδοφράγματα και ο Εύερτ», και υπέρτιτλος «Παριστάνει τον αγρότη και στηρίζει την απεργία που έχει παραλύσει όλη τη χώρα». Σε άλλο θέμα της, η Αυριανή αναφέρεται στη Δήμητρα Παπανδρέου με τίτλο «Κάνει κόμμα και η Μιμή». Οργάνωσε συνέντευξη τύπου με δικούς της δημοσιογράφους και ανήγγειλε την καθοδότη στην πολιτική. Στην πρώτη της σελίδα, επίσης, η Αυριανή επισημαίνει ότι κλείνει και πάλι η κομματερή των άνω λιωσίων, γιατί δεν οροθετούνται άλλοι χώροι υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Στο Βήμα τώρα, το οποίο τονίζει ότι ενώ οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό των εθνικών οδών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει: «Προτιμώ να πέσει η κυβέρνηση παρά να κάνω πίσω». Συνέντευξη και στο Βήμα δίνει ο Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος θεωρεί απαράδεκτες τις μορφές αγώνα των αγροτών που διακόπτουν τη λειτουργία της χώρας. Ακόμη στο Βήμα, το Βήμα παρουσιάζει επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου προς την ομόλογό του της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ, στην οποία επιστολή καταθέτει τις θέσεις της Αθήνας για τα ελληνοτουρκικά. Και από το Βήμα στο Έθνος, που επιλέγει πρώτο του θέμα συνέντευξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κλειρίδη με τίτλο «Διπλός εκβιασμός. Τα σχέδια Κλίντον για Κύπρο και Αιγαίο, γράφει το Έθνος, άναψαν φωτιές σε Αθήνα και Λευκοσία». Ο πρόεδρος Κλειρίδης λέει ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θα αποδεχόταν να αποφύγει ενέργειες που τυχόν θα διετάρατταν την πορεία των διαπραγματεύσεων, αν όμως διαφανεί στον ορίζοντα πρόοδος, και καλεί την Ουάσιγκτον να πιέσει την Τουρκία. Για το θέμα των αγροτών, συνέντευξη και στο Έθνος δίνει ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Τσουμάκας, ο οποίος λέει πως είναι λίγοι οι αγρότες που έχουν δίκιο να φωνάζουν. Σε σχετικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα τονίζει ότι υπάρχει σχέδιο του Πρωθυπουργού για διάλογο με τα κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη των αγροτών. Και να πάμε τώρα στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το αγροτικό κέντρο είναι το πρώτο θέμα με τίτλο «Ορατό της μηδέν. Δεν υποχωρεί η κυβέρνηση προς την Αθήνα αγρότες τρακτέρ». Επί του θέματος μιλά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ο πρόεδρος του συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος λέει ότι κάνουν λάθος εάν ποντάρουν σε εκφυλισμό των κινητοποιήσεων. Όπως και οι άλλες εφημερίδες, έτσι και η Ελευθεροτυπία ανάγει το αγροτικό θέμα σε μείζον πολιτικό, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση, χωρίς στρατηγική, ποντάρει στην κόπωση των εξεγερμένων και στις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις. Στην πρώτη σελίδα της Ελευθεροτυπίας μένει χώρος και για τη Νέα Δημοκρατία. Δίνει συνέντευξη ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος διατείνεται ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ δεν μπορεί να είναι συγχρόνος και παίκτης και διαιτητής, ενώ ο Σταύρος Δήμας εκτιμά πως εφόσον ο κύριος Εύερτ εξελέγει δημοκρατικά, δεν θα έπρεπε να αμφισβητείται. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή. «Η οικονομία σε οδοφράγματα» είναι ο τίτλος της εφημερίδας και ο υπότιτλος «Η ανόρθωσή της απαιτεί νέους, υγιείς πόρους, τους οποίους παρέχει μόνο μια εκτεταμένη αποκρατικοποίηση». Σε κατάσταση παράκρουσης η Ελλάδα, γράφει Καθημερινή, στενάζει στην Εθνική Οδό. Για τη Νέα Δημοκρατία φιλοξενεί συνεντεύξεις 4 επιφανών στελεχών του κόμματος.
Ελλάδας ζητά να υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα εκκρεμή θέματα έως τις 10 Δεκεμβρίου. Ο Κώστας Καραμανλής προεξοφλεί ότι το συνέδριο θα είναι γνήσιο και δημοκρατικό. Η Ντόρα Μπακογιάννη διαβλέπει προσπάθεια αποφυγής ουσιαστικού διαλόγου και ο Προκόπης Παυλόπουλος τονίζει ότι το συνέδριο θα αποτελέσει αφετηρία για την είσοδο της παράταξης στον 21ο αιώνα. Και να πάμε στο λόγο. Μόνο Νέα Δημοκρατία, Κομμουνιστικό Κόμμα στα μπλόκα. Αποχωρούν σιγά σιγά οι δημοκράτες αγρότες, ενώ φουντώνουν οι διαμαρτυρίες εργαζομένων και εργοδοτών. Η εφημερίδα εκτιμά ότι οι αγρότες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως τα προβλήματά τους δεν λύνονται με οδοφράγματα και αποκλεισμούς. Για τη Νέα Δημοκρατία γράφει ότι θα γίνει μάχη μέχρι τελικής πτώσεως για τη σφραγίδα του κόμματος και πως προβλέπονται ραγδαίες εξελίξεις πολύ πριν το συνέδριο. Και περνάμε στο ριζοσπάστη, ο οποίος αφιερώνει και φυσικό είναι όπως κάθε μέρα, τώρα 10 μέρες, στην πρώτη σελίδα της κινητοποίησης των αγροτών με φόντο συγκεντρωμένα τρακτέρ στις εθνικές οδούς και πορείες διαμαρτυρίας επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, συνταξιούχων, αυτεργατών και οικοδόμων έχει τίτλο «Αντεπίθεση». Οι αγρότες συνεχίζουν ενωμένοι και αποφασισμένοι, εβδομάδα κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Και πάμε στο παρόν. Η εφημερίδα έχει τίτλο «Με δύο πρόσωπα ο Σημίτης, σκληρός προς τους αγρότες, υποχωρητικός στα εθνικά θέματα, φόβει για προβοκάτσια που θα ανάψει μεγάλη φωτιά, στα μουλοχτά το μορατόριουμ, στο παραπέντε αποφεύχθηκε κυβερνητική κρίση». Η εφημερίδα γράφει ότι τα έψαλαν βουλευτές στον Πρωθυπουργό και ότι του είπαν «Δεν έχουμε αξιοπιστία και ότι ζητείται κοινωνικό πρόσωπο». Για τα εθνικά θέματα, το παρόν τονίζει ότι στη Λισαβόνα κράτησαν 12 ώρες μυστική τη συνάντηση Σημίτη Ντεμιρέλ και πως αυτή αποκαλύφθηκε από Κύπριους δημοσιογράφους. Για τη Νέα Δημοκρατία, η εφημερίδα γράφει ότι ο επίτιμος ετοιμάζει νέα επίθεση, ενώ στη Ριγκύλης επιθυμούν διακαώς επιστροφή Σαμαρά. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Κυριακής που έχει τίτλο 23.000 νέες προσλήψεις μέσα στο χάος. Στην Αναμπουμπούλα, λέει η εφημερίδα των αγροτικών κινητοποιήσεων, γίνονται και οι διορισμοί και πως η κυβέρνηση προωθεί στα μουλοχτά 23.000 νέες προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στον τύπο της Κυριακής δίνει συνέντευξη ο Υπουργός Γεωργίας Στέφανο Τσουμάκας, ο οποίος διαβεβαιώνει πως ο Συνασπισμός και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν την πολιτική ευθύνη για τα μπλόκα και προσθέτει ότι δεν θα επέμβουν σε καμία περίπτωση τα ΜΑΤ. Για την αντιμετώπιση του από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, ο κ. Τσουμάκας λέει ότι δεν αισθάνθηκε παραγωνισμένος από τον Πρωθυπουργό, επειδή παρενέβη ο κ. Πασκαλίδης στις διαπραγματεύσεις με τους αγρότες. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι υπάρχει ενδοκυβερνητική κρίση εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος παίρνει αποστάσεις, ενώ βρίσκεται, όπως λέει, στα μαχαίρια με τον Τσουκάτο. Για τα εθνικά θέματα, ο τύπος της Κυριακής γράφει πως σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, Τσοχατζόπουλος, Πάγκαλος και Αρσένης λένε όχι στο μορατόριουμ. Στο σχολιασμό των σημερινών βασικών θεμάτων των εφημερίδων θα συμβάλλουν ο αρχισυντάκτης της οικονομικής εφημερίδας Κέρδος Βασίλης Βαλαμβάνος και ο πολιτικός συντάκτης του Sky Αλέξης Παπακωνσταντίνου. Ενώ από την Κύπρο, από τη Λευκοσία, ο αρχισυντάκτης του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα Λεύκος Χρήστου θα παρέμβει για να